Αυξημένη είναι η κίνηση στις λαϊκές αγορές του Ηρακλείου τη Μεγάλη Εβδομάδα, με την κίνηση να κορυφώνεται το Μεγάλο Σάββατο. Διότι είναι το καταφύγιο του καταναλωτή, είναι οι λαϊκές αγορές. Είναι ικανοποιητικές οι τιμές, παρά το κόστος της καλλιέργειας που έχουμε, που είναι αυξημένο πάρα πολύ 100%. Οι τιμές, αν συγκρίνουμε με άλλες χρονιές, είναι ανεβασμένες. Εννοείται και διαμαρτύρει, γιατί μπορεί να ανεβαίνουν οι μισθοί, αλλά αν πάρεις κλασματικά, δεν φτάνει με την ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Μπορεί να δίνει 100-200 ευρώ μηνιαίως παραπάνω και να το γλεντάμε. Απ' την άλλη όμως η ακρίβεια έχει ανέβει πολύ παραπάνω από τα 200-300 ευρώ σε μια οικογένεια. Εγώ αγόρασα χουχλιούς. Γιατί δεν βρίσκουμε τώρα, τι θέλουν τα παιδιά. Είναι ικανοποιητικές τιμές. Καλές είναι, τι να πεις. Και αυτή που τσιβζήριξε τα βουνά γύριζε, οπότε... Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, οικονομικό. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξο. Θα δείξει. Τίποτα χάλια, δεν υπάρχει τίποτα. Δουλειά καθόλου, ακρίβεια. Όπως τα βλέπεις. Ακρίβεια είναι. Πήρα πολλά. Φασόλια, αυτά, κουνουπίδια. Τα λεφτά παίζουν σημασία. Έχεις λεφτά, ψωνίζεις. Δεν έχεις, δεν ψωνίζεις. Τι κάνουμε. Εμείς πάντως, εντάξει, τρώμε γαρίδες, τέτοια. Τολμαδάκια, αυτά. Στη σκιά της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, καταναλωτές αναφέρονται στις συμπημένες τιμές και αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι, το οποίο είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. Στα κολοκύθια. Πόσο είναι? 3 ευρώ και 3,5. Αγοράσατε κολοκύθια? Αγόρασα που μου χρειάζονται. Οι ποσότητες είναι περιορισμένες λόγω της κρίσης, δεν έχουν χρήματα πολλά, αλλά εντάξει. Παράδειγμα, η ντομάτα είχε από 1,20, 1,30 έως 1,80. Τα αγκουράκι από 1,20 μέχρι 1,5, πατάτα 90 λεπτά, πιπεριά 2 ευρώ, μελιτζάνα 1,30. Είναι συγκρατημένος. Παρόλο που έχουμε καλές τιμές, φρέσκα προϊόντα. Φοβερές τιμές. Δηλαδή το τσουρέκι, ας πούμε, εγώ, εντάξει, το έχω 5 ευρώ. Λόγω οικονομικής αδυναμίας, αρκετοί καταναλωτές κάνουν παζάρια στις τιμές και στις λαϊκές αγορές. Τα έχουν όλοι με τις αγρότες και στην ουσία οι αγρότες είναι τα πιο μεγάλα θύματα. Αυτή τη στιγμή αυτοί που πληρώνουν το τίμημα είναι οι αγρότες. Τα πετρέλαια πέσανε εδώ, γιατί δεν τα ρίχνουν? Ας ρίξουν τα πετρέλαια, να πέσουν και τα προϊόντα. Εννοείται ότι κάνει παζάρια και καλά το κάνει, γιατί θεωρεί ότι. Εμείς είμαστε η ακριβία. Δεν σκέφτονται ότι εμείς για να είμαστε εδώ χάμο, είμαστε για να βγάλουμε κι εμείς ένα μεροκάματο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Την περασμένη Δευτέρα που φυσούσε ο Νότος, επέταξα 40 κλούβες χόρτα. Τα λιπάσματα είναι σε ύψη, τα φάρμακα το ίδιο. Δεν μας επερασπίζεται κανείς. Πέρσι να του αλάτι λείπανε 25 κιλά, 70 ευρώ. Και μετά το σε λέω εγώ 3 ματσάκια 1 ευρώ ή να του βάλω 40 λεπτά το κρεμμυδάκι. Λέει, ακριβό είναι. Οι ντομάτες σήμερα δεν είναι καλές και είναι τυπημένες. Μαρούλια, πατάτες, όλα αυτά είναι σε καλές τιμές. Έχει ο κόσμος προσέγγιση, αγοραστικότητα υπάρχει, δυσφορία φυσικά στα χρήματα υπάρχει. Θα πάρω 2 κιλά, τι να δώκω 3 ευρώ, τι να δώκω 3,5. Το βροχερό σκηνικό του καιρού των προηγούμενων ημερών επηρέασε δραματικά τα έσοδα των παραγωγών, με τους ίδιους να ποντάρουν στο καλό σκηνικό του καιρού προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη παραγωγής.